Εμμανουήλ, αυνον Θεού λόγων, βλέπουσα σαρκή, κρεμαμένον εν ξύλο. Αυνάσιμον η αμυαντός και παρθένος, λύπη συνήχετο δακρύουσα. Δόξα σύ το δείξαντι το φως, δόξα εν υψίστης Θεόν και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκίμα. Λυγούμεν σε, ευλογούμεν σε, ευσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διε τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, ποράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιεμοντογενές Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο Αγνός του Θεού, ο Υιός του Πέτρους ο Αίρου, την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο Αίρου, τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την θέση ημών, ο καθήμενος εκ δεξιά του Κάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσε το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνα. Καταξίωσον Κύριε τη ημέρα ταύτη αναμαρτήτως φυλακτήνε ημάς. Ευλόγητος η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εστίμας και σταπεριστήσαμε να πείσαι. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Κύριε καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενναία και γενναία. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, έασε την ψυχή μου την μαρτώση. Κύριε προσε κατέφυγον διδαξόν με του πει το θέλημά σου ότι ζει ο Θεός. Ότι πάρεσε πήγη ζωή σε το φωτί σου αψώμεθα. Παράτιμο το έλεος σου της γήνος κουσίσε. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Γεννήν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο
Κυρίου Δεϊθώμε, Κύριε ελέησον. Με της άρθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθώμε, Κύριε ελέησον. Πέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και του των Πάντων Ενώσεως, Κυρίου Δεϊθώμε, Κύριε ελέησον. Πέρ του Αγίου Υποτούτου και των μεταπίστων ευλαβίας και φόβου Θεού, ησιόντρων αυτό του Κυρίου Δεϊθώμε, Κύριε ελέησον. Πέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου Δεϊθώμε, Κύριε ελέησον. Πέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Χριστού Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθώμε, Κύριε ελέησον. Ευσεβούς ημών έθνος, πάσης αρχής και εξουσίας είναι αυτό και του φιλοχρήστου στρατού του Κυρίου Δεϊθώμε, Κύριε ελέησον. Πέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως χώρας και των πίστη κούντρων αυτές του Κυρίου Δεϊθώμε, Κύριε ελέησον. Ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθώμε, Κύριε ελέησον. Εμπλεόν των οδηπορούντων, όσων των καμνώτων, εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου Δεϊθώμε, Κύριε ελέησον. Εντρίστηνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθώμε, Κύριε ελέησον. Αντιλάβους όσων λέησον φύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της, Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Επίση πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμή, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, ευλογητός η Κύριε, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιο αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλαθάνου πάσα θα καταποδώσει αυτού. Τον εφυλατεύοντα πάσα νομία σου, τον ιόμενο πάσα στον νόσο σου, τον λυτρούμενο φορά στη ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέη και εκτριμή, τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα εν του νεότη σου. Ποιόν ελεημός είναι ο Κύριος και κρίμα πάσης αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Υκτήρμον και λεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Ούκ εις τέλος οργηθήσετε ουδέης τον αιώνα μηνύ. Ούκ κατά σανομίας ημών επίσε ημί, ουδέ κατά σαμαρτίας ημών ανταπέδω και νημί. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτό. Καθώς ο απέχους η ανατολέ από δυσμόν εμάκρινα φημώτας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατηριούς οχτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτό ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήστη ότι χουζέσμε. Άνθρωπος ασυπόρτος ημέρε αυτού ως η άθος του αγρού ούτως εξαθίσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούκ υπάρξει και ούκ επιγνώσετε την τον τόπον αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ίση ότι σφυλάς τη διαθήκη αυτού και μενημένη στον εντολό αυτού του ποιήσε αυτά. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε το θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντοτε σπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού,
δυνατοί εσύ ποιούντες το λόγον αυτού, του ακούσε τη φωνή στο λόγον αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσα δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, επαντήτω από τη δεσποτεία αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιο αυτού, ευλογητός Κύριε. Τες πρεσβείες της Θεοτόκος, σώτερ σώσον ημάς. Πρεσβείες της Θεοτόκος, σώτερ σώσον ημάς. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς. Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Λαμβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου. Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας με τα πάντα να γενορεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Σου το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκαια είτε εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Πατρί αμήν. Δόξα Πατρί και το Υιό και το Αγιο Πνεύματι. Εν η ψυχή μου τον Κύριο, εν έσω Κύριον εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχει. Μη πεπιθάτε υπαρχόντες επί ους ανθρώπων που καίσει σωτηρία. Ευσελεύσετε το πνεύμα αυτού και επιστρέψει στη γη αυτού. Εν εκείνη την ημέρα πολλούντες πάντε στη διαλογισμή αυτού. Μακάριος που ο Θεός Ιακώ βοηθός αυτού και ελπίς αυτού επί Κύριο το Θεόν αυτού. Το ποιήσαντα τον ουρανό και τη γη, τη θάλασσα και πάντα τα εν αυτής. Το φυλάσσοντα αλήθεια εις τον αιώνα, ποιούν τα κρίμα της αδικουμένης, διδόν τα τροφή της φινώση. Κύριο λύπη επιθεμένους, Κύριο σοφή τυβλούς, Κύριο ανορθή καταραγμένους, Κύριο αγαπά δικαίους, Κύριο φυλά τους προσιλήτους. Ορφανό και χείρα να λείψετε και οδόν αμαρτωλό να φανεί. Βασιλεύσει Κύριο εις τον αιώνα ο Θεός, τους Υιών εις γενεά και γενεά. Σώσον ημάς ιε Θεό, εν αγίης θαύμαστος, ψάλλοντας η αλληλούια. Σώσον ημάς ιε Θεό, ο εν αγίης θαύμαστος, ψάλλοντας η αλληλούια. Σώσον ημάς ιε Θεό, εν αγίης θαύμαστος, ψάλλοντας η αλληλούια. Και λόγος του Θεού αθάνατος υπάρχων και καταδεξαμένος διά την ημετέραν σωτηρίαν σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας ατρέπτος εν ανθρωπίσας σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός θανάτο θάνατον πατήσας ίσον της Αγίας Τριάδος συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι σώσον ημάς. Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω Σημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας και τα πάντων των Αγίων χορεύσαντες σε αυτούς και αγγέλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια είτε εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Έτσι
βασιλεία σου, μνήστητη μου, Κύριε, όταν έλθε τη βασιλεία σου. Μακάρι πτωχή το πνεύματι, ότι αυτό έστει βασιλεία των ουρανών. Μακάρι πεθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται. Μακάρι πραή, ότι αυτοί κληρονομήσουν τη γη. Μακάρι ελεήμονε, ότι αυτοί ελεηθήσονται. Μακάρι καθαρή την καρδία, ότι αυτοί το Θεόν όψονται. Μακάρι ειρηνοποιεί, ότι αυτοί οι Θεού κληθήσονται. Μακάρι δε διωγμένη ένε και δικαιοσύνη, ότι αυτόν έστει βασιλεία των ουρανών. Μακάρι έστε όταν ονειδήσως ημάς και διώξωση και ύπος υπά πονηρό ρήμα καθημόψευδόμενη ένε και εγώ. Χαίρετε και αγαλιάστε ότι ο μισθός ημών πωλήσε της ουρανής. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Στόμα μου λαλήσει σοφία και η μελέτη της καρδίας μου συνεσύ. Εν προσευχές γρηγορών τες των θαμάτων εργασίας εγκάρτερων εν πονήμι ανεκτήσω τα κατορθώματα. Αλλά πρέσβευε Χριστό το Θεό Πατέρ Γρηγόριε, φωτίσε τα ψυχά σιχών, μη ποτέ υπνώσομεν εν αμαρτίες εις θάνατος. Σοφία ορθή. Προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό, ο σώσον ημάς ιε Θεού, ο εν αγίης θαυμαστός, ψάλλοντας η Αλληλούια. Σώσον ημάς ιε Θεού, ο εν αγίης ψάλλοντας η Αλληλούια. Εν προσευχές γρηγορών τες των θαυμάτων εργασίες εγκαρτερών επωνυμί ενεκτήσων τεκάν το ορθώματα. Αλλά πέζευε Χριστόν εις Θεόν Πάτε Γρηγόριε, φωτίσε τες ψυχάς ημών, μη ποτέ υπνώσομεν εν αμαρτίες εις θάνατος. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφος του αλλήλς αναδείξας, καταπέμψας αυτοί στο πνεύμα το Αγίον και δι' αυτόν την οικουμένη αγιτεύσας, φιλανθρώπε δόξαση. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομίαν σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων των Ρωμανός και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Εις ναόν εις ειδώρων Αγίας πέψαμε προς τον Γολγοθάν σου σκηνήσε εις βασπηλαίους μικρού και δοξάσουμε Χριστόν τον υπεράγαστον στις ταυρωμένου δήμας. Παναγία του βράχου Θεοχαρητωτέ, την συναγία εικόνα λυκαβητό εντρέμεις, Θεοτό και Αγίο εισιδωρητισάν, κατασπαζόμενη πιστός εκόμεν μυστικός, στερέωσον εν τη πέτρα, τι ακλώνει το αιώος σου, τους κλωνουμένους ημιγούλους σου. Την Αγίαν μορφήν σου κατασπαζόμενη, Ισιδώρων Αγίων Λυκαβητού το ναό, Παναγία των ευχών Θεογεννήτρια,
σε δισοπούμενε βράβος, τα ζυμώνευχα στα χή προσάγαγε το Υιό σου. Πληρού τι πάντων θεήσεις, ως ευαποδεκτον θυμία μας. Εις η δώρο διάδα την Αγιώνετον, εγκομιάσομεν πόθον η καβή του εδρεμής, και αυτός ευ' την εικόνα πεσχυνήσομεν, κράζοντες Κύου Αριστεύ και του όγουστη κυστάφος φόρε του πυλουσίου. Αμφωπίστος ουρανών θεν επευλογείται και στηρίζεται. Μέγας γεγονάς ποιμή Θεοφρόν και τα πρόβατα τα ενέργω, τα λογικά του σωσίους επίμαντας, καθοδηγήσας εις μάνδραν ουρανίων και διατρέψας αυτούς τροφή θείας πίστεως. Πάτερος Ιε Ισίδωρε Θεοδόξαστε, ηκέτευε Χριστόν υπέρ των δούλων σου. Μέγα νεύρα το ηχείος ρίστην σε τον πρόμαχο των εξ Αιγύπτου, αθλοφόρε Κυρίου Ισίδωρε, όσουν δε Κύου καθήλε στην δύναμη και νουμερίου το θράσος κατέβαλες, ούτως Άγιε Χριστόν τον Θεόν ηκέτευε, δωρήσαστε ημί το Μέγα Έλεο. Μέγα νεύρατο εν της κινδύνης, υπέρ μακών οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενο, όσον λιέω καθήλε στην έπαρση, εντός τα δύο θαρρύνα στον έστωρα. Ότος Άγιε μεγάλο μάρτης Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ηκέτευε, δωρήσαστε ημίν το Μέγα Έλεο. Απόστολε Άγιε Ιούδα Θαδέ, πέμπευε το ένα ημών η Θεόν, είναι πνεύμα του ναύης υπερασκήτες ψυχέσι. Υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δίνων ευχαριστήρια, αναγράφος η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχουσα το κράτος απροσμαχήτων, εκπαντίον κινδύνων ελευθερώσουν, ή να κράζωσι χερενήφια νυμφεύτε. Ο καθαρότατος ναός του Σωτήρος, η πολυτίμητος Παστάς και Παρθένος, ο ιερός θησαύρισμα της δόξης του Θεού, σήμερον εισάγεται εν το οίκο Κυρίου, την χάριν συνεισάγουσα την εμπνεύματι Θείο. Ειν ανυμνούσιν άγγελοι Θεού, αυτή υπάρχει σκηνή εμποράνιμος. Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον, εσύ την δόξα να επέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Thank you.
Αγίος εν θάνατος, εδέ ίσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί. Τις άνθρωπος εξημών έχουν εκατόν πρόβατα και από λέσας εν εξ αυτών ου καταλείπει τα 99 εν διαρήμο και πορεύεται επί το απολολός έως εύρει αυτό και ευρών επιτίθησιν επί τους ώμους αυτού χαίρων και ελθών εις των οίκων
συγκαλεί τους φίλους και τους γείτονας, λέγον αυτής, συγχάρητέ μη, ότι έβρον το προβατό μου το απολωλός. Λέγω ημίν, ότι ούτω χαρά έστειν το ουρανό, επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι, ή επί ενενήκοντα εννέα δικαίης, ή τινές, που χρειαν έχουσι μετανοίας, ή της γινή δραχμάς έχουσα δέκα, εάν απολέσει δραχμήν μίαν, ουχι άπτη λίχνον, και σαρεί την οικίαν και ζητεί επιμελώς, έως ότου έβρει, και βρούσα συγκαλείτε τας φίλας και τας γείτονας λέγουσα, συγχάρητέ μη, ότι έβρον την δραχμήν ειν απόλεσα. Ούτω λέγω ημίν, χαρά γίνεται ενώπιον του των αγγέλων του Θεού. Επί εν είμαι αμαρτωλό, μετανοούντι. Πατοκράτορο Θεός του Πατέρνου μου, Δεο με θάσου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός και το Μέγα ελέος, Δεο με θάσου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι Δεο με θα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι Δεο με θα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι Δεο με θα υπέρ των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι Δεο με θα υπέρ ελέος ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεις, συγχωρήσεις και αφέσεις των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων αντιπολιτεύτη των ευλαβών προσκυνητών, επιτρόπων συνδρομητών και αφιέρωτων του Αγίου οίκου τούτου και των δούλων του Θεού Δημητρίου Ιερέως, μετά της οικογενείας αυτού και της τιμίας συνοδείας αυτού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων του Αγίου οίκου τούτου και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταγού ορθοδόξων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίου και πανσέπτων ναού τούτου, κοπιώτων, ψαλώντων και υπέρ του περιεστού του λαού, προπεκτεχομένου το παρασού μέγα και πλούσιον έλεος. Κύριε ελέησον. Ότι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να πέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την οίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Εύξεστη κατηχουμένη του Κυρίου, η πίστη υπέρ των κατηχουμένων τα ηθόμενη, είναι ο Κύριος αυτούς ελεήσει, κατηχήσει αυτούς των λόγων της αληθείας, αποκαλύψει αυτούς του Ευαγγέλου της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, σώσον ελεήσουν, αντιλαβούν και διαφύλαξουν αυτούς ο Θεός της η χάρη τη. Κατηχούμενη της εφαλάσσιμων, το Κύριο κλείνατε. Σε Κύριε. Είναι και αυτή συνειμήν δοξάζους, το πάντημον και μεγαλοπρεπέσουν ομάς σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, οι κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, μήτης των κατηχουμένων, όσοι πιστοί, έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη. Κύριε ελέησον. Σοφία. Κύριε ελέησον. Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίκια ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και δε φύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη. Κύριε ελέησον. Σοφία. Ευλόγησον. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, εσύ δόξα να αναπέμπομεν
το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίδια ή και στους αιώνας των αιώνων. Ο Θεός ηλάσταται με τον Πατρί του Αγία. Και τη ζωή
Oh,
Ισκόπου ημών Ιερονίμων και πάσης της Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του φιλόου Χριστού στρατού, του δούλου του Θεού Δημητρίου Ιερέως, αδελφού και συλλειτουργού ημίν γενωμένου, μετά της οικογενείας και της τιμίας συνοδείας αυτού, ειρήνης νίκης, Εκατερίνας Σταυρούλας και Γεωργίου, Εκατερίνης της προσκυνητρίας Μαρίας, Πινελόπης τέκνων και εγγονών αυτής, Βερονίκης, των πατέρων του Ιερού Ναοτού, του Χαραλάμπους Ιερού Μονάχου, Δημητρίου Ιερού Διακόνου, Σταύρη Ποδιακόνου και Μονάχου, Κωνσταντίνου Μονάχου, Ραφαήλ Μονάχου, Παύλου Μονάχου, Σπυρίδωνος Μονάχου και Νικολάου Μονάχου μετά των οικείων αυτών, των αδελφών ημών, των δοκίμων μοναχών, Γεωργίου, Γεωργίου, Αριστίδου Νικολάου, Χαραλάμπους Ταξιάρχου και Ιωάννου, μετά των οικείων αυτών, Ιακώβου Ιερομονάχου και των οικείων αυτών, Νικοδήμου Ιερομονάχου και των οικείων αυτού, Ηλία Ιερέως μετά της οικογενείας αυτού, πάντων των εν κατανοίξη και ευλαβία συναλφόντων, εις την Θείαν και ανέμακτον μυσταγωγίαν ταύτην μετά των οικείων αυτών, και της δούλης του Θεού Γεωργίας, υγείας και ιάσεως αυτής. Και όνε μνημονεύσουμεν εν τη Αγία Κέρα προθέσει και ονέκαστος κατά διάνοια μνημονεύει ζών των αδελφών ημών νηστή Κύριος ο Θεός των μακαρίων και ειδημοκτητώρων του Ιερού Ναοτούτου και πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού Ορθοδόξων και των ψυχών των κοιμημένων δούλων του Θεού ειρήνης της προσκυνητρίας Φιλοθέης Μοναχής της προσκυνητρίας Μακαρίας της Μοναχής Αντωνίου Ιερομονάχου Παύλου Αρχιερέως Χριστοδούλου Αρχιερέως Ειρηναίου Αρχιερέως Μελίτωνος Αρχιερέως Ιωάννου Αρχιερέως και Σεραφείμ Αρχιερέως Νικολάου και Νικολάου Γεωργίου Γεωργίου Στυλιανής Δημητρίου και Ειρήνης Αριστομένους και Ευαγγελίας της Προσκυνητρίας Δημητρίου και Αναστασίας Χρήστου Γεωργίου, Ελένης, Δήμητρας, Βασιλικής και Βασιλικής, Κλιμεντίνης και Ευαγγελίας, Αθανασίου, και όνε μνημονεύσαμεν τη Αγία και Ιερά Προθέση, και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και ονέκαστος κατά διάνοια μνημονεύει, νηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Της διακονίας του Χριστιανίου Θεού. Αμήν. Hey.
και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εσύ όντων εν αυτό του Κυρίου δεηθούμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ρηστινέ ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθούμε. Σταυρωθέτατε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου
και παθώντα και τα φέτα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τα γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εδεξιό του Πατρός, και πάλι ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου και στο τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το ζωοποιώτο εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συ Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο το λαλίστας διά των προφητών. Εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογών εμπάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρό και ζωή του μέλλοντος αιώνων. Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου, πρόσχομεν την Αγίαν αναφοράν, εν ειρήνη προσφέρει. Τα σάκ των σώων
Νίστη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου, ον χάρισε της Αγίας σου Εκκλησίας εν ειρήνη, σον έντιμον υγειάν μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα τον λόγο της εις αληθείας. Κύριε ελέησον. Τον έκαστος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών. Και πάντων και πασών. Και δώσει μήνεν εν ιστόματι και μία καρδία δοξάζει και αν είναι το πάντημον και μεγαλοπροπέσω όνομά σου. Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Έστε τα ελέη του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, με τα πάντων ημών. Και μετά του Πνεύματος σου. Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες έτη και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησου. Υπέρ των προσκομισθέντων και γιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησου. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών που δεξάπησε χτες το Άγιον και πυρουράνιον και νοερών αυτοθυσιαστήριον στους μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μη την Θείαν Χάρη και την δωρεάν του Άγιου Πνεύματος δεηθώμεν. Κύριε ελέησου. Περτουριστήν εϊμάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησου. Αντιλάβους όσο ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη. Κύριε ελέησου. Την ημέραν πάσα τελείαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσχω Κύριε. Άγιαν ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσχω Κύριε. Ελλημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσχω Κύριε. Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη τον κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσχω Κύριε. Τον υπόλοιπον χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανέκτελεσαι παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσχω Κύριε. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλή απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Παράσχω Κύριε. Την ενότητα της πίστης και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετησάμενη αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Την καταξίωσουν ημάς δέσποτα με τα παρησία σε κατακρίτως τορμάν επικαλείστε. Σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει. Ευχαριστούμε εσύ Βασιλεφόρο. Πάτερη μόνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανόν και επί τη γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερα και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκλης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση και το πνεύμα σου. Εσκεφαλάσιμον το Κύριο κλείνομαι. Συ και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθου ευλογητώσει συν το Παναγείο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Πρόσχης Κύριος όπως το Θεός μου εξ Αγίου Κατοικητηρίου σου αποθυνοδόξου Βασιλείου σου και Θεός του Αγιάσιμα σου άντου Πατρίς συγκαθήμενος και όντε μήνα ουράτος σου και καταξίωσον την κρατεία σου, Κύριε, με το δούνε, μην το φάξω, το σώμα, 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 Thank you.
και το όνομα Κυρίου επικαλέσουμε. Αλληλούια. Τη 17η του αυτού μηνός, μνήμη του εναγίης πατρός ημών Γρηγορίου Νεοκαισαρίας του Θαυματουργού. Γρηγόριος, ο εναγίης πατήρ ημών, αφού ετελέφθησαν οι γονείς του, έμεινε ελεύθερος από πάνω εμπόδιων και σπουδάζων επιμελώς την έξω σοφία, εσοφίστη μάλλον από την άνωθεν και εγνώρισε ενός ο Αβραάμ ότι εάν τα αισθητά και ορόμενα πράγματα έχουσι τος αύθυν εφαρμοστίαν και σύνεσιν, πόσοι θα έχουν εκείνα τα άφθαρτα και αόρατα, και ως πεπαιδευμένος εις πάσαν σοφίαν των Ελλήνων και των Αιγυπτίων, η νόησε το ασύμφωνο των δογμάτων αυτών. Όθεν έγινε μαθητής του Ευαγγελίου και προτού να αναγεννηθεί με το Άγιον Βάπτισμα, δίγεν βίον ενάρετο. Ήτο τότε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτης, την οποία διέτριβον όσοι εποθούσαν να μάθουν φιλοσοφία ή ιατρικήν ή άλλην επιστήμη. Οι δε συμμαθητέ αυτού αχαλέπαινον και ευθώνουν βλέποντες εις ένα νέον το σάφτην σοφροσύνη και κοσμιότητα και να υπερβαίνει στην θαυμασίαν πολιτείαν τους γέροντες. Λοιπόν παρακίνησαν πόρνην την αωρέα, υποσχεθέντες να της δώσουν ποσότητα την άργυρίων, εάν αυτόν διαβάλει ότι την εμόλυνε. Αυτή αφήλθεν ότι όταν συνδιαλέγεται με τους συμφοιτητάς αυτού και τον εζήτησε των μισθών της δια την συνουσία την οποία με ταυτής δήθεν έκαμε. Ο δε γενναίος αγωνιστής και άσυστος στήλος της οφροσύνης δεν εσαλέφθη ποσός, δεν ιτήθη το σύνολο, δεν εταράχθη, δεν εθέρθη υπό του κάλους αυτής, αλλά ανδρείως αυτήν ετροπόσατο και κατησχημένη εδίωξε. Την έσδε φίλη του ή την εσκήξευραν πόσιν φύλαξην είχεν στην σοφροσύνη, εσκανδαλίστησαν και εξέτασαντες αυτήν επιμελώς μυστικά έμαθαν την αλήθεια, ότι τόσα χρήματα της έταξαν οι νεότεροι, όθεν δια να μην τα ζημιωθεί, έσπευδε να δυσφημίσει το σώμα. Μαθών ταύτα ευλογημένος Γρηγόριος δεν εσκανδαλίστησε ποσός, κατά των συμφοιτητών ούτε προφασίστη, ως τούτου ανέτιος, αλλά έδωκεν εις αυτήν όσα χρήματα οι συγκοφάτε της έταξαν, δια να μην έρθει πλέον εις αυτή να του δώσει άλλη ενόχληση. Όταν δέλευεν η γηνή στα σχήρα στις τα αργύρια, ότου θαύματος εδαιμονίστη τάλαινα και πίπτουσα κατά γης, έστρεφε τους οφθαλμούς ανέσπατα στρίχας της άρκας, εξέσχιζε και απλώς έμεινε φρικτόν θέαμα. Και δεν ελυτρώθη του δαίμονος, έως σου έκαμε προς Κύριον ευχήνος υποφαντούμενος, να την ελεήσει και ούτως εθεραπεύθη πάσχουσα. Και επιστρέψε στα αργύρια, ομολόγη της πάσης εμφανώς την συγκοφαντία ανεφημίζουσα τον Γρηγόριο. Τι αυτά είναι της νεότητας του Μεγάλου Γρηγορίου τα διδάγματα, από τα οποία μπορεί κανείς να καταλάβει πόσα κατόρθωσε ύστερον αφού έλαβε το της αρχιεροσύνης αξίωμα. Αφού έμαθε την έξω σοφία και επαιδεύθη από τον σοφότη των Οργένων την πολιτεία του Δεσπότου Χριστού, την πάσης φιλοσοφία συνέσεως ακολούθησε και την πρακτική. Των καιρών εκείνων ή το αρχιεπίσκοπος Αμασίας ενάρτησης ονόματι Φέδημος, ως της είχε χάριν από τον Θεόν και προέβλεπε τα μέλλοντα. Λοιπόν, γνωρίζει ον οποίος μέλη να κατασταθεί ο Γρηγόριος, εσπούδασε πολλά να τον χειροτονήσει αρχιερέα, δια να μη στερηθεί η εκκλησία Θεού του αγαθού και θαυμασίου ποιμένους. Αλλά αυτός όσων τον εζήτουν οι απεσταλμένοι, το σου τον εκρύπτετο, οι σαβάτους τόπους και σπήλαια, φεύγων των ανθρώπινων έπαινων και φοβούμενος μήπως το φορτίον της αρχιεροσύνης και η φροντίς του ποιμνίου, τον εμποδίσωσιν από την φιλουμένη σοφία. Αφού δε μετήρθε πάσαν μέθοδον ο αείδημος Φέδημος να λάβει Μητρόπολη αυτού των Γρηγόριων και δεν ειδηνήθη, επειδή το μακράν ακόμη τριών ημερών διάστημα, ορμόμενος από θεία νεύση και βούληση και επεφωτισμένος εκ του Θείου Πνεύματος, αναβλέψας προς τον Θεόν με τα δακρύων, εχειροτώνησε τον Άγιον Επίσκοπον της πατρίδος αυτού Νεοκαισαρίας ή της είχε λαών πολλήν πλην όλοι ήσαν ειδωλολάτρια, που μόνον οι πόλεις αλλά και τα περίχωρα άπαντα. Και δεν επίστευον εις τον αληθή Θεόν παρά μόνον επτακέδεκα. Όθεν δια την αιτίαν αυτήν γνωρίζον από πνεύμα Άγιον ο Μέγιστος Φέδημος, ότι μέλη να τους φωτίσει ο Θείος Γρηγόριος έκαμε πράγμα ασύνηθες και τον εχειροτώνησεν απόντα και μακράν ευρισκόμενο. Και αποστήλες αυτό την χειροτονίαν εγγράφος, τον όρκιζε προς Θεόν να μην γίνει παρήκος, αλλά να δεχθεί την αξία και να σπουδάσει όσον είναι δύνατο να προσφέρει τους αναξίους προς Κύριον, όπως τον μισθόν απολαύσει τη ημέρα της κρίσεως πολυπλάσιο. Ειδών λοιπόν ο Μέγας Γρηγόριος την χειροτονίαν και γνωρίσας ότι ήτο εκ Θεού την εδέχθη με πολύ ταπείνωση. Πλην έκαμεν άγρυπνος ημέρας πολλάς του δεσπότου δεόμενος να του φανερώσει σαφώς ότι σε ψευδίας μυστήριον.
δια να μη λανθαστεί και πέσει εις την αίρεση, ότι των καιρών εκείνων ήσαν αιρέσεις διάφοροι και είχαν πόθο να εύρει την όντως αλήθεια. Ευχόμενος λοιπόν είδεν εις οπτασίαν ιεροπρεπή την άγια χαριέστα των γέροντα και θαυμάζοντα αυτού την ευπρέπεια, τον ηρώτησε ποιος ήτο και τι και δια τι παραγέγονε. Ο δε απεκρίνεται. Ο Κύριος με απέστειλε να σου διαλύσω πάσαν αμφιβολίαν και να σου φανερώσω τις ευσεβούς πίστεως την ακρίβεια. Ταύτα ακούαν με τα πλήση της αγαλιάσεως, παρά του γυρεού ο Γρηγόριος είδε πλησίον του γυναίκα υπέρλαμπρον, από την οποία εξήρχεται βαθία σου συνδικτός φως υπέρλαμπρον, η οποία είπε ταύτα εις τον γέροντα. Ιωάννη φίλε γνήσιε του Υιού και Θεού μου, φανέρωσον το νέο τούτο της αληθείας μυστήριον. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λοιπόν ο Θεολόγος, υπακούσας της υπεραγίας Θεοτόκου το πρόσταμα, έγραψε διδασκαλίαν περί του μυστηρίου της Αγίας Τριάδος και την έδωκεν εις τον Γρηγόριον, ή της έλεγε ταύτα. «Εις Θεός Πατήρ Λόγου Ζώντος, σοφίας ηφαιστώσης και δυνάμεως και χαρακτήρος αηδίου, τέλειος τελείου γεννήτων, Πατήρ Υιού μονογενούς και εις Κύριος εκ μόνου Θεός και Θεού Υιός, χαρακτήρ και εικόν θεότητος, λόγος ενεργός, σοφία της των όλων συστάσεως περιεκτική και δύναμης της όλης κτίσεως ποιητική, Υιός αληθινός αληθινού Πατρός, αόρατος αοράτου και άφθαρτος αφθάρτου, αθάνατος αθανάτου και αίδιος αηδίου και εν πνεύμα Άγιον Θεού εν υπάρξην έχων και δια Υιού πεθυνός, δηλαδή της ανθρώπης εικόν του Υιού, τελείου τελεία ζωή, ζώντων αιτία αγιώτης αγιασμού χορηγός. Ενώ φανερούται Θεός ο Πατήρ επί πάντων και εν πάσιν και Θεός ο Υιός ο διαπάντων. Τριάς τέλεια δόξη, αδιόχθητη και βασιλεία μη μεριζωμένη, μηδέα πολυτρουμένη. Ούτε ον κτίσεων τη δουλεία εν τε τριάδου, ούτε επί σάκτων εν πρόεδρο, μένουν οι ήχων υπάρχων. Ύστερον δε επίσυλθον. Ούτε γάρεν έλειπε ποτέ ο Υιός Πατήρ, ούτε ποτέ Υιός του Πνεύμα, ούτε ύυξηθη μονάστα διάδα και διάδα εις τριάδας αλέτροπας και ανατελείωτος η αυτή τριάς αή. Καθώς λοιπόν ο Μέγας Μωυσής εξιώθη να λάβει παρά Θεού τα μυστήρια και γέννη νομοθετής θεογνωσίας, πάντως του λαού τη αυτή οικονομία έγινε και εις τον Μέγαν Γρηγόριον. Λαβών θάρρος και παρησίαν από ταύτην την οπτασίαν, ετοιμάζεται προς το στάδιο και ακονίζεται προς αντιπάλους, έχουν τη συμμαχία της άνω δυνάμεως. Ήτο δε τότε η πόλη εκείνη ολοκατεδήλως βυθισμένη εις τον δαίμονα άπατην και καμίαν εκκλησίαν, δε είχον την αληθή Θεό μόνο, βόμους καθαριζώματα εκαλύπεζεν ζεύω με άψυχα. Ταύτα ήξεν ο Άγιος εδέχθη του Κυρίου με τα δακρύων τον ενδυναμώσει να τους επιστρέψει προς την αλήθεια. Έπειτεν έχουν θάρρος από την ωραίθιαν οπτασίαν έκινη να υπάγει προς την χώρα, να κηρύξει την ευσεβίαν και εν υπέρετο εν εκτισίαν και έβρεχε περισσίως. Όθεν μην έχουν που άλλου να μείνει ήσυλθεν εις τον ειδόλιον επισήμων, εις τον οποίον είχεν λαός μεγάλην ευλάβεν και μάλιστα μυρίς ιερέας. Ήκτινες ελέτρων εκείνος τους δαίμονας, οι οποίοι τους έδιαν χρησμούς και απεικρισίες εις διάφορα ερωτήματα. Προς μήνας λοιπόν εις τον βωμόν εκείνον ο Άγιος με την συνοδείαν του προεισήφιε το όλη τη νύχτα και τα συνήθες με ψαλμωδίες και υμνοδίες προς τον Κύριον και το πρωί ανεχώρησε. Μετά ταύτα επήγαινε ο νεοκόρος να προσφέρει τον δέλημον θυρισίαν των δαιμόνης, αλλά την απόκριση δε έλαβαν όθεν ήξυλθε περιλάπους και τάτα ενεδίστης ο δαίμον λέγον. Ο Γρηγόριος έμπνεν αυτού και εμάς εδίωξε και δυνάμωθε πλέον έλθομεν, ούτανε αποκρίθομεν ον πρώτερον. Ο δε νεοκόρος δοκίμασε πάλιν θυσίας και προσφοράς να τους κάμουν να έλθουν, αλλά δεν ειδύνηθεν όθεν απελμούν με τα θυμού πολλούς προς τον Άγιον. Φοβέριζον να μαστιγώσει και να το παραδόβει στον άρχονταν επειδή χριστιανός, όν και εχθρός και τον Θεόν ετόλμησε να εισέλθει στον ιερόν αυτόν. Να τους εξορίσει από τον οίκον του. Λέγει του ο Άγιος, «Ημείς προσκυνούμεν τον αληθή και όντων Θεών και έχομεν εξουσίαν διακομών και δαίμονας και πάλι να τους προστάσομεν να έρχονται». Ο δε νεοκόρος εθαύμαζεν εις τούτο και του λέγει, «Δείξε μη το έργο, κάμε και πάλιν
να εισέλθομεν εις των βωμών και τούτον το, προστε... και το πιστεύω. Έγραψε λοιπόν ο Άγιος εις τεμάχιον χάρτου ταύτα. Γρηγόριος το σατανά εισέλθε. Τούτο τον χαρτίν έλαβον ο νεοκόρος εις των βωμών εισήλθε πάλιν ο δαίμον και έδωκαν ως πέρ πρώην απόκρουση. Εκπλάγης λοιπόν ο νεοκόρος από την εξουσία του Γρηγορίου, τρέφει παρευθύς και φθάνει έξω της πόλεως να το παρακαλεί το φανέρωση το θεογνωσίας μυστήριον τι είναι ο Θεός εκείνος, ώστις έχει υπόχειρους τους δαίμονας. Ο δε Άγιος το απέδειξε με συνοπτίαν την ακρίβεν την αληθιόν ημών πίστεως. Τότε ο νεοκόρος θέλω να βεβαιωθεί καλύτερα έδειξε του Αγίου έναν μέγαν λίθον ως περβόνον ώστις ή το έκει πλήθον και δεν τον άτον να εισέλ, να σαλευθεί τον άνθρωπον δύναμη, λέγουν. Εάν θέλεις να σου πιστεύσω με τα απόπιση των λίθων τούτων, μετά τη δύναμη της πίστεώς σου και να σου γίνω υπόδουλος διαπάντας και υπάκουος. Ο δε μέγας αληθός και πιστός του Χριστού θεράπων μηδεν, ανεβαλόμενος μηδεν, διαπών παρέθυνος των θαυμάσεων του Αγίου σου Θεέ παντοδύναμε. Εξέριξον ο λίθος την απήλθεν όπου ο Άγιος τον πρόσταξε. Τότε βαπτίστην ο νεοκόρος, απειρνήθη πάντα του εαυτού γένος, οικία, γυναίκα, παιδας, φίλους, ιεροσύνη, χρήσματα. Κτήματαν και πάσιν άλλην πάλευσιν και γίνεται μαθητής του μεγάλου Γρηγορίου, αντιλάτρης δαιμόνων των πρώτερων. Ποιος φιλοσόφος ρήτων και ευλογητός να μεγάλην τούτων πτεράστιων. Δεν χρειάζεται με λόγια αύξηση. Λίθος από τους λίθους μετατοπίζεται και γίνεται εις όσους προσκυνούν τους λίθους, οδηγός εις σωτηρίων και κήρυξης αληθούς πίστεως. Όχι με φωνήν και λόγων κηρύττων την θείαν δύναμη, αλλά δείχνουν με την υπακοήν την οποίαν έδειξε να λυθεί Θεόν τον υπό του Γρηγορίου καταγγελόμενο. Ισόν πείθεται πάσα υποχείριος κτήσης, που μόνον αισθητική και έψυχος, αλλά και η άπλουστε και ανέστητος. Διότι ποιαν ακοήν έχει ο λίθος, ποιαν διασκευήν άρθρων και μελών, αλλά ταύτα ενήργησεν ή του προστάξατος δύναμης. Την οποίαν κατανοήσει ο νεοκόρος, εμίσησε την πλάνη των ανισχύρων δαιμόνων και επόθησε τον όντως Θεό, συλλογιζόμενος ότι αν ο δούλος τι αυτά έργα εργάζεται, ποια και πώς αδύνατεν να τελέσει ο Κύριος και βασιλεύσα πάση της κτήσεως. Έχω λοιπόν τη αύθην εξουσίαν, κατά δαιμόνων ο Άγιος εισήλθεν εις την πόλη, με παρησίαν όχι με ύπους και όπλα και πλήθος λαού, αλλά με αρετάς εν κύκλο δορυφορούμενος. Έδραμον λοιπόν όλοι οι πολίτες να τον είδουν ως θαυμάσιον, διότι ήκουσαν την τερατουργίαν και εξεπλάγησαν. Και αυτοί μεν άπαντες τον εκείδεσμον ακλεινός, αυτός δε έβλεπε προς τα κάτω και δεν εστράφει ποθός να ειδεί κανένα. Και τούτο τους έκαμε να τον θαυμάζουσι ακόμα περισσότερο. Εις δε πιστός ανήλ και πλούσιος ονόματι Μουσούνιος, τον επήρεν εις την οικίαν του να τον ξενήσει. Ο δε Άγιος ομίλησε εις τον λαό ολίγα την άψη που φέρει λόγια, παρακοινών αυτούς προσευσέβιαν να απαρνηθούν την ελληνική νηματαιότητα ίδινες υβλαβήθησαν την εφταξίαν και σύνησιν αυτού και απήλθον πολλοί στον οίκον του Μουσουνίου, παρακαλούνται στον Άγιο να τους κατηχήσει τον λόγο της πίστεως. Ειδών λοιπόν αυτούς ο Άγιος προθύμους τους εθεράπευσε θαυμασίως. Τούτο δε έκαμνε πάντα στους προσερχομένους εις αυτόν και εμπίστευον διότι πιστότερη είναι η οφθαλμή από τα ότα. Καθεκάστην λοιπόν επλήθαινε ο αριθμός των πιστών θεία χάρητη. Και οι μεν νέοι εσωφρόνιζον οι δούλοι πετάσσονται εις τους κυρίους αυτών και αυτοί κυβερνούσαν αυτούς. Εκκλησίαν εις δόξαν Θεού μεγάλην και έμορφη. Μετά δε από καιρόν έγινε μέγα σεισμός φοβερότατος και όλα μεν τα σπίτια και τα άλλα μεγάλα κτίσματα, η δολία και σπίτια έπεσαν όλοι στις πόλεως και μόνον η του Χριστού Αγία Εκκλησία έμεινε να βλαβείς. Τόση νευλάβη ανήκουν εις τον Άγιον ώστε τον έβαλον, κριτίνονταν ήχον διαφοράς προς αλλήλους και δεν επήγαιναν εις τους άρχοντες, βλέποντας ότι αυτός έκρινε δικαίως και φρονίμως. Ακούσατε δύο μία κρίση που έκαμε Σολομωτίον. Με τα φόβου Θεοπίστεως και αγάπης προσέλθετε. Δύο τεινές αδελφοί νέοι την ηλικία εμοίρασαν το πράγμα του πατρός αυτών, ώστις μεταξύ των άλλων είχε μία λίμνη μεγάλη. Επειδή όμως δεν συμφώνησαν να την μοιράσουν στην Εφυλονίκων εις τούτων πολλήν καιρών, διόρισαν λοιπόν κριτήν τον Άγιο. Ώστις επήγε και ειδών αυτήν τους παρεκάλεσε να πάψουν την Φιλονικίαν και προς αλλήλους έκθραν να αγαπάω εις τον άλλον με αδελφική ειρήνη, ήδης είναι προτιμωτέρα του προσκέρου κέρδους, του προξενούντος τιμωρίαν αιώνιων.
Αυτά και έτερα έλεγε ο Άγιος, όσα ήσαν προς διαλλαγήν και ειρήνην αρμόδια. Αλλά αυτοί δεν υπάκουσαν ως άτακτοι και ανήμεροι. Το σούτον δε θυμώθησαν ώστε ετοιμάστησαν να πολεμήσουν εναντίον αλλήλων. Όταν λοιπόν επρόκειτο να κάνουν τη μάχη και είχαν ετοιμασμένα τα όπλα, επήγαινε την εσπέρα της προτερίας ο Άγιος εις την λίμνη και προσήφιε το όλη τη νύχτα. Δεόμενος του παντοδυνάμου Θεού να χερσωθεί, δια να πάψουν τα σκάνδαλα. Το πρωί ευρέθη η λίμνη βαβέτη θαυματουργία ξηρά και άνοιγμα. Και μη τα κάνει στου λάκου έμεινε όλο ρανή ύδατο. Αλλά εξηράνθη μια στιγμή η το σούτον μεγάλη λίμνη η πρώτη ευχή πελαγίζουσα. Τούτου γενομένου ο μεν Άγιο απήλθεν στο κελίον του. Οι δε αδελφοί έπαυσαν τη μάχη και πλέον δεν ήλθαν ει σκάνδαλα. Οικούσατε αδελφοί ποτέ τι αυτή θαυμάσια. Έσχισε ο Μωυσής την ερυθράν θάλασσα και επέρασε όλο ο Ισραήλ. Όθενε θαυμαστώθη εις άπαντας και ως σήμερον απανταχού εφημίζεται. Αλλά τότε μεν έως σου επέρασεν ο λαός, εστέκετο η θάλασσα ως η τείχος εκατέρωθεν. Έπειτα πάλιν έγινε ως το πρώτερο. Ομοίως ο Ιησούς του Ναβί επρόσταξε τον Ιορδάνην και εσταμάτησε. Έως σου επέρασαν άπαντες, αλλά πάλι μετά την περαίωση τη Κιβωτού οικολούθησε ο ποταμός την οδόν του. Ο δε Γρηγόριος ετέλεσεν όντως θαυμασιότερον και έγινε η πρώτερον κυματίζουσα λίμνη ως θάλασσα. Χέρσος εύκαρπος και την έστερναν ύστερον και αποδίδουσα των καρπών πολυπλάσεων πλέον λίμνη δεν έγινε, αλλά έμεινε ούτως έως την σήμερον. Ακούσατε δε και έτερον του ληθέντος θαυμασιότερον. Εις το μέρος εκείνο της Νεοκαισαρίας είναι ποταμός μέγας και φοβερός, τον οποίον ονομάζουν Σιλίκων δια τας πολλά ζημίας τας οποίας κάμνει όταν πλημμυρίζει στα περίχωρα. Πολλάκις λοιπόν συμβαίνει εν ώρα χειμώνος, όταν διέρχεται πλησίων της πόλεως, όπου τόπος είπε δεινός και στενοχωρούμενος από την πλημμύραν των υδάτων υπερχυλίζει πλαγίως, εξεπνής και σκεπάζων αγρούς, αμπελώνας και οικοδομάς, κάνει μεγάλη ζημία και θανατώνει ανθρώπους. Επειδή λοιπόν οικούστησαν πανταχού τα μεγάλα θαυμάσια, τα οποία ετέλει ο Άγιος, επήγαν προς αυτόν οι εγχώροι με τα δακρύων δεόμενοι να τους βοηθήσει στην ανάγκη του. Ο δε σπλαχνιστής αυτούς απήλθε πεζός έως των ποταμών βαστών, ράβδων εις τη δεξιά προς βοήθεια. Βλέπω λοιπόν το σάφτην ορμήν υδάτων εθαύμασε, διότι ήτο πλημμυρισμένος, και όσον παρήρχεται η ώρα, τόσον επλήθαινε περισσότερον, και έμενε να κάνει μεγάλη ζημία εις ολίγων διάστημα. Τότε ο Άγιος ως ταπεινόφρον και μέτριος είπεν εις αυτούς, αδελφοί, δεν είναι της ανθρωπίνης δυνάμενος να οροθετήσει την βιαίων ορμή του ύδατος. Αλλά μόνον το θείο προστάγματι υποτάσσονται πάντα τα στοιχεία και υπακούουσι. Ταύτα λοιπόν ο Άγιος έλαβε θάρρος επικαλούμενος την εξύψους βοήθεια με τα αδιστά του πίστεως και ούτως εφύτεσε τη ράβδον του εις σκύλος του ποταμού λέγον. Εις το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού σε προστάσω να μην υπερβείς τούτων των όρων ούτε να σκεπάσεις την ράβδον μου και να ζημιώσεις τους περίοικους αλλά να τρέχεις εις την πορεία σου. Ταύτα λοιπόν και πάλι λευξάμενος επέστρεψε δικρίων με το έργο ότι η μέλουσα θαυματουργία ή το ενέργεια της Θείας Δυνάμεως. Πράγματι, εις ολίγας ημέρας θαύμα οικολούθη το θαύματι και πρώτον μεν ριζωθήσα, η ράβδος δέντρον εγένετο, δεύτερον δε έγινε όρος εκείνο το δέντρον και εμποδίζει των ποταμών της ατάκτου και κατασχέτου ορμής και γίνεται έως τη σήμερα το φυτόν εκείνο εις τους ουρώντας ξένον θέαμα και δείγμα. Ό,τι τύχη της πλημμυρίσε ως ολίγος και κατέρχεται επί χοχλάζαν ως περβρωτή, φοβερά τραχυνόμενος χάνων εις το δέντρον εκείνο του Γρηγορίου, συστέλει το φυτόν και απομακρύνεται ευλαβούμενος και υπακούωνης του Αγίου το πρόσταγμα. Ο μέγα θαυμάσιον, ο εξαίσιον τερατούργημα, ο μεγίστη του Γρηγορίου η δύναμης ή μάλλον η πείν του Θεού. Ώστις ενήργησε εις εκείνον τα θαύματα, αντιδοξάζουν τον αυτόν δοξάζονται και προστάσουν τα στοιχεία να υποτάσσονται και να μετατρέπουν την φύση του. Όθεν έγινε η λίμνη γη στερεά και η ξηρά άνοιγμος ράβδος, δέντρων αϊθαλές θαυμάσεων, το οποίο φυλάται την επινομία νέων σήμερων και το ονομάζουν βακτηρίων του Γρηγορίου πάντες ή του τόπου οικίτορες. Εις τα όρια της Νεοκαισαρίας ήταν μια χώρα καλουμένη κόμμαν. Οι ταύτης δε προεστώτες παρακάλεσαν τον Άγιο να λάβει τον κόπο να έλθει έως εκεί δια να διδάξει τον αόλ με την μελίδη των και πάνσοφων γλώσσων του και να τους χειροτονήσει αρχιερέα την αενάρετο. Απήλθε λοιπόν ο Άγιος με τους κληρικούς και διδάξαντες, αυτούς ικανώς εστερεώθησαν εις την πίστη, βλέποντες μάλιστα την ένθεν αυτού πολιτείαν και θεώρησαν αυτόν ως πολλά, αυτός ήθελε να μην χειροτονήσει ανάξι. Ανέμενε να είδει ουρανόθεν καμίαν όραση και η ρώτα ανήτω της από τους ψηφισμένους ενάρετος και έκαστος επίνει τον εαυτόν του. Ο δε Άγιος απεκρίνεται. Δεν πρέπει να βλέπετε μόνο τους ενδεδειμένους λαμπρά και πολύτιμα ημάτια,
διότι δυνατόν είναι και της ευτελής το σχήμα, να ευρεθεί της περηφανέστερος εις των βίων και την ψυχήν υψηλότερος. Ταύτα ακούσας ένας πρόκριτος πλούσιος, των οποίων είχων οι περισσότεροι ψηφισμένων και ενόμιζαν, ότι εκείνος μέλη να χειροτονηθεί ως περηφανέστερος, εσκανδαλίστη εις την δικαίαν του Αγίου απόκριση και λέγει ταύτα ηρωνευόμενος. Λοιπόν, εάν προκρίνεις έναν ευτελέστατον υπέρ τους εκλεκτούς της πόλεως, καλώς θα πράξει να χειροτονήσεις τον Ανθρακέα Αλέξανδρο. Τότε ο Άγιος φωτιστής εξ Αγίου Πνεύματος προσέταξε να φέρωσει τον Αλέξανδρον, ώστε σύτο μεν κρυφά ενάρετος και φρόνιμος άνθρωπος και όντως φιλόσοφος, καθώς ύστερον εγνωρίστη και τελείωσε τη ζωή με μαρτύριον. Έξωθεν δε το φαινόμενο είναι το ευτελής και άσημος. Ερυπωμένος τα σχήρες και το πρόσωπο από τα κάρβουνα, τα οποία έκαμπνε και παρημέλη εαυτόν επί ταυτού ο αείμνηστος, διότι ήταν νέος την ηλικία και εύμορφος. Τούτο δε έκαμπνε για να μην του τύχει από την άπειρασμός και κινδυνεύει ψυχικών θάνατων. Τούτον τον έσωθεν μεν περικαλεί και επιφανέστατον έξωθεν δε εισβολωμένων και άσχημων ειδώτες παρεστώτες εγέλασαν. Ο δε Άγιος εξετάσεις αυτών μυστικά εγνώρισε την αλήθεια και προστάσει τους κληρικούς να τον πλήρουν επιμελώς, να τον ενδύσουν την αρχιερατική στολή αυτού, να τον φέρουν στο συνέδριο, έπειτα έκαμε διδαχήν περί ιεροσύνης προς τον λαόν, να υποτάσσονται στον αρχιερέα εις άπαντα. Τότε έφεραν εις το μέσον τον Αλέξανδρο και λέγει προς δίμον ο Άγιος: «Ιδού έχετε αρχιερέα πανάριστον και δεν εσφάλατε τίποτε εις την δικαίαν ταύτη κρίση την οποία εκάματε. Διότι με τους οφθαλμούς ελανθάνεστε και με την γλώσσα να άκοντες ομολογήσατε την αλήθεια». Τότε χειροτώνησε αυτόν κατά την τάξη να αρχιερέα προστάσαν αυτόν να κάνει διδαχή. Ο δε Αλέξανδρος υπακούσε σε δίδαξε με τόση σοφία και σύνεση, ώστε θαύμασαν άπαντας και επίνεσαν την δικαία ψήφων την οποία εντέλεσε ο Άγιος. Τι επαύριον όταν επέστρεφε εις τον θρόνο του Άγιος, ειδώντας αυτόν δύο Εβραίοι στην οδόν συνεφώνησαν να τον γελάσουν, εξεύρετος ότι είτε πολύ ελεήμων και εύσπλοκος. Έπεσε λοιπόν ο Ις, ως αποθαμένος ο δέτερος, επροσυποιείτο ότι έκλαιγε τους συγγενούς του τον ευθύδιον θάνατο. Ενώ λοιπόν επέρνω Άγιος, του είπε ο Ιουδαίος, σπραχνίσου δέσποτα Άγιε τούτον τον δυστυχή, ως της απέθανε ευνηδίως. Ο δε Γρηγόριος εξέβαλε τον έξωθεν μανδύα, ήτη την διπλοίδα και την ρίπτη επάνω εις το ψευδόνεκο. Αφού δε απομακρύνθη ο Άγιος, μεταβαλών ψεύτης εκείνος των θρήνων εις γέλατα, εφώνει το σύντροφόν του, αλλά του θαύματος ευρέθη νεκρός καταλήθεια. Και ούτε πλέον πως όσοι γέρθη, όθεν μεταβαλών πάλιν τον γέλατα εις αληθή θρήνων, το συγγενήν ενεταφίασε, διότι ο Θεός δεν θέλει να παρηγελώσει τους δούλους του. Καιρών δε την άδεια λεγόμενος ο Άγιος στην αγορά προς ωφέλειον, εθαύμασον οι ακούοντες τα διδάγματα. Τότε πεδίον τι είπεν εις αυτούς, ότι ο διδάσκαλος δεν ομιλίαφε αυτού τα λόγια, αλλά έτερος παρεστέκει αυτών πλησίων και καθοδηγεί. Από τα λόγια ταύτα εγνώρισε ο Άγιος ότι το πεδίον είχε δαιμόνιο. Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Είδαμε το φως το αληθινό, ανελάβαμε πνεύμα επουράνιον. Έβρωμε πίστη την αληθεία, διέρετο τριάδα προσκυνώτους. Αυτή γαρήμα σε σώσε. Του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομε το Κύριο. Δόξα σε Κύριε, δόξα σε. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Κύριε ελέησον. Ημέρα πάσα τελείαν Αγίαν, ειρηνική και αναμάρτητον ετις άμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σε Κύριε. Ότι σοι ο γιασμός ημών, και εσύ την δόξα να πέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ειρήνη προέλθομεν του Κυρίου Δεϊθού. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατρά και ευλόγησο. Ευλογώ τους ευλογούντες σε Κυρία και αγιάζω τους επισήμε πιθέντος όσων των λαών σου και ευλόγησε την κληρονομία στο πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασαν τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σε αυτούς αντιδόξησαν θεϊκή σου δυνάμει και μην καταλήψει μας ολπίζοντας επί σε. Ειρήνη τον κόσμο σου δώρησε της Εκκλησίας σου, της ιερεύσης, της άρχουσης μου μόνο το στρατό και πατή το λαό σου, ότι πάσα δώσει αγαπητή και πανδόρημα τέλειο, άνω θεριστή καταβαίνει του ματρός των φώτων και σε την δόξα και ευχαριστίαν και προσκύνησαν να πέμπουμε του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
Φυλάξου, συγχωρήσου και αφέστου να μαρτυρούν τον δόνο του Θεού πάντα των ευσεβών και Ορθοδόξων Χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη ταύτη, των ευλαβών προσκυνητών, επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Οικοτούτου και των δόνων του Θεού Δημητρίου Ιερέως μετά της οικογενείας και της τιμίας συνοδείας αυτού, και των δούλων του Θεού Δημητρίου, Άννας, Γεωργίας, Σοφίας, Εκκονών και Τέκνων Παρασκευής, Ευγενίας Χριστίνας και των συγγενών των επιτελούντων την Αγία Νεορτήτα αυτή και προσφερόντων τα δωρατά αυτά, υγείας και σωτηρίας υπέρ αυτών είπομε. Κύριε Λαϊσον, Κύριε Λαϊσον, Κύριε Λαϊσον. Έτι δεόμεθα και υπέρ του διαφυλακτήνα την Αγία Εκκλησία και την πόλη τάφη και πάσαν πόλη των χώρων Βοργής Λιμού, Δημού, Σεισμού, Καταποντισμού, Πυρός, Μαχαίρας, Επιδρομής, Αλοφύλων, Ευλίου, Πονεύου και Ευνήτη, Θανάτου, και υπέρ του ίδιου, Εμένη και Διάρκτον, Γενέστη, των Αγαθών και Φιλάνθρωπων, Θεών ημών, που αποστρέψει τη διασκεδάση μας, την κοινώσου, την καθημών κινούμε εν και ρίσσεστε ημάς, εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημάς. Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της Δέης ημών των αμαρτωλών και λαΐσε ημάς. Επάκουσον ημών ο Θεός σου σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των θαλάσσι και αέρι μακρά και ήλιος ήλιος γίνω μη δέσποτε από τις αμαρτίες μου και λαΐσον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάσα. Δέσποτα πολύ έλε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, πρεσβείας της Παναχράντος Πνεσιμών Θεοτόκου και Υπαρθέων Μαρίας, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταύρου τη χάρη του Παναγίου και ζωτόχου τάφου, προστασίας του τιμίου νεπορανίων θείων αερών αέρων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίας του τιμίου εντόξου προφήτου προδρόμου του Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεπιστημίων Αποστόλων, των Αναγίες Πατέρων Ιωάννων Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Δασκάλων Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου του Ιωάννου Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμος Πατριαρχών Αλεξανδρίας Νικολάου του Ενμήρης, Σπυρίδος Επισκόπου του Μεθούδους των Θαυματουργών, Διονυσίου και Νεκταρίου των Εναγίων Νεοφανών Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Γεωργίου Τροπεοφόρου Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου Τύρος και Στρατιλάτου, Μινάτου Θαυματουργού, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Χαραλάμπου του Ελευθερίου Πολυκάρπου και Ιγνατίου του Θεοφόρου, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Θέκλης Εκατερίνης Βαρβάρας Κυριακής, Μαρίνης Παρασκευής Εφημίας Φωτεινής Ειρήνης και πάντων των Αγίων Δόξων Εκανήμων Μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Αντωνίου του Μεγάλου, Ευθυμίου του Μεγάλου, Ονοφρίου Παϊσίου Σάββα του Ιγιασμένου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, Πέτρου και Αθανασίου των Ενάθων, Διονυσίου και Ιωαννικίου, των Ενολύμπο Ιλαρίνος του Μεγάλου και πάντων των Οσίων, των Αγίων Δόξων και Θαυματουργών Ισιδώρων, Πυρουσιώτου και Χιοπολίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιακήμ και Άνης, των Εναγείς Πατέρων ημών Γρηγορίου Επισκόπου Νέο-Καισαρίας και Μαξίμου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως, όν και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων στον Αγίων Ευπρόσδεκτων Πίσων τη Δέση ημών, δώρησε ημίν την άφηση των παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των πτερήγων, σε αποδίωξον αφημών πάντα έκτρων και πολέμη, ειρήνευσον ημών την ζωή, Κύριε, λέγησον ημάς για τον κόσμο σου και σώσοντας ψυχάς ημών, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και λαΐμων Θεός. Θεοτό
άρτους τούτους των σύτων των ίνων και το έλεον και πλήθρων αυτά την πόλη ταύτη εν το ιερό ναό τούτο εις τους οίκους των προσφερόντων σύ τα δώρα ταύτα και εις τον κόσμο σου άπαντα και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον ότι εσύ ο ευλογών και αγιάζοντας είπατα Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να πέμπομαι συν το ανάρχο σου Πατρί και του Παναγίου και αγαθό και ζωπιός πνεύματι νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πλούσιοι επτόχευσαν και επίνασαν, οι δε εξητούντες των Κύριων, ούτε λατωθήσονται παντός αγαθών. Πλούσιοι του Κυρίου Δεϊθόμεν, Κύριε Λέησον, ευλογία Κύριου και έλεος έλθει εφημάστε αυτού Θεία Χάρη και φιλανθρωπία, πάντοτε νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Χριστός ο αληθινός Θεός μου, της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμώ Μαγίας από τη Μητρός, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού στα από τη χάρη του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου, προστασίες του τιμήν απορρονίων θείων αερών αέρων δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίες του τιμήν δόξου προφυποδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Δόξων και Πανεφημών Αποστόλων, του Αγίων Δόξου και Πανεφημών Αποστόλου, Ιούδα του Θαδαίου, των Αγίων Δόξων και Καλλινίκων Μαρτίνων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Δόξων και Θαυματουργών Ισιδώρων, Πυλουσιώτου και Χιοπολίτου, του Αγίων Δόξου Μεγάλου Μάρτυρος και Μυροβλήτου Δημητρίου του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακήμ και Άνης, των Εναγίης Πατέρων ημών, Γρηγορίου Επισκόπου Νεοκαισαρίας και Μαξίμου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης, όν τη μνήμη επιτελούμε του Αναγίου Πατρός Σιμών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμου, που και την Θεία Μυσταγωγία επετελέσαμε, και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσει ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και λέημον Θεός. Τον ευλογώντα και αγιάζοντα ημάς, Κύριε φύλακε της πολλά έτη. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλημέρα σας, βοήθειά μας. Τα σκηνώματα σου. Αγαπητοί τηλεθεατές, καλή σας ημέρα. Είχαμε συνδεθεί ζωντανά με τον Ιερό Ναό των Αγίων Ισιδώρου Γάβητου, από όπου παρακολουθήσαμε τον Όρθρο και την Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός των Αγίων Ισιδώρων βρίσκεται στην νοτιοδυτική πλευρά του Γάβητου, χτισμένος μέσα σε ένα μεγάλο σπήλαιο.
Οι παλαιοί Αθηναίοι το ονόμαζαν ο Άγιος Ιδρέας, κατά το αθηναϊκό ιδίωμα. Πότε ακριβώς χτίστηκε ο ναός των Αγίων Ισιδώρων, δεν μας είναι γνωστό. Παλαιά παράδοση αναφέρει ότι την αφορμή της ιδρύσεως έδωσε ανέβρεση στη σπηλιά λευκών εκ του χρόνου στον ασκητό, φέροντας στο στήθος του την εικόνα των Αγίων Ισιδώρων. Άλλοι, ότι το μέρος αυτό χρησιμεύει ως τόπος μελέτης των δύο Αθήνες φίλων και συμφοιτητών κατά τον 4ο αιώνα, Βασιλείου του Μεγάλου και Γρηγορίου του Θεολόγου. Η εγκυκλοπαίδεια μακρύ αναβιβάζει την ίδρυση του ναού στον 16ο αιώνα, ενώ ο Αθηναίος ιατρός Τάσος Νερούτσος στο έργο του «Χριστιανική Αθήνε» γράφει τα εξής περί της θέσεως του ναού. Περί τους δυσμικούς λέγει πρόποδας του λικαβητού έξωθεν των πάλι ιερίων πυλών, όπου έγιντο εκείνε τάφη των εθνικών, υπήρχε ευκτήριον υπονόματι της Αγίας Ιών, περί το οποίο κατετίθεντο οι νεκροί των πρώτων χριστιανών μέχρι του φθήνοντος 4ου αιώνας. Καλή και ευλογημένη μέρα να έχετε.